Στόχος της είναι να ανέβει στο βάθρο στους Παραολυμπιακούς στο Τόκιο το 2020, κάνοντας υπερήφανος τους Έλληνες. Ο λόγος για τη Δήμητρια Ελένη Παντεχάκη, η οποία είναι μοναδική αμαζόνα παραολυμπιακή υπασία στην Ελλάδα και η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία διεκδικεί μια θέση στην παραολυμπιακή υπασία στο Τόκιο το 2020. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που το κορίτσι αυτό, ξεκινώντας από τα πεζά, από ένα μικρό χωριό της Κρήτης, έχει καταφέρει να φτάσει ήδη και να αγωνίζεται στα σαλόνια της Ευρώπης με ένα άλογο το οποίο έχει γεννηθεί εδώ στην Κρήτη, έχει προπονηθεί και έχει εκπαιδευτεί από εμένα και έχει ξεκινήσει αυτή την πορεία της μπροστά. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται πάρα πολύ από την περιφέρεια Κρήτης, από το Δήμο Ηρακλείου και από την Ελληνική Ομοσπονδία Υπασίας. Η προπονήτριά της, Μαριάννα Γραμματικάκη, αναφέρθηκε στη πίστη και επιμονή της Κρητικοπούλας, η οποία ερωτεύτηκε την υπασία σε ηλικία μόλις 5 ετών. Η Δήμητρια Ελένη Παντεχάκη καθημερινά αφιερώνει 3 ώρες για την προετοιμασία της. Η μία ώρα είναι πάντα μαζί μου και με το άλογό της και 2 ώρες είναι είτε κάνοντας κολύμπι, γυμναστική και ενδυνάμωση στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Αρρωγός στη σημαντική αυτή προσπάθεια είναι η περιφέρεια Κρήτης, ενώ δίπλα στην αθλήτρια βρίσκεται και ο Δήμος Ηρακλείου. Η περιφέρεια Κρήτης είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία τόσο με τα σωματεία μεμονωμένα, όσο και με την Ελληνική Ομοσπονδία της Υπασίας, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να αναδείξει το άλογο, να αναδείξει και να αναπτύξει την υπασία σε όλες τις μορφές, υποτουρισμό, αθλητική υπασία, ελεύθερη υπασία, θεραπευτική υπασία κτλ. Εδώ και 14 χρόνια η Δήμητρια Ελένη Παντεχάκη αφοσιώνεται στη μεγάλη της αγάπη την υπασία. Πρόσφατα είχε σημαντικές διακρίσεις στους αγώνες της Γαλλίας με τα αποτελέσματα να έχουν φέρει την αμαζόνα της Κρήτης στους Πανευρωπαϊκούς του Ρότερνταμ τον Αύγουστο του 2019. Για τα όνειρά της είχε μιλήσει πρόσφατα στη δημοσιογράφο Ανδριανή Αγγελιδάκη. Το περίμενες ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή αυτό? Ναι. Ήτανε όνειρό μου δηλαδή να το κάνω αυτό. Από μικρή. Ναι. Νιώθεις τώρα, ναι. Έχεις μια αγωνία, ναι, για την προετοιμασία, για τους αγώνες, ναι. Έχεις καθόλου, ναι, άγχος? Όχι. Το απολαμβάνεις? Ναι. Δηλαδή περνάω τέλειο με το λόγο μου, την Ολυμπία. Ναι. Είμαι περιμένες.